Δημότες της Παλίνης ηρέουν στο Δημαρχείο και συμπληρώνουν αιτήσεις για να προμηθευτούν φθηνές πατάτες από τον Ευρωκόπη. Η ανταπόκριση στην είδηση ότι ο Δήμος ήρθε σε επαφή με παραγωγούς και έκλεισε συμφωνία για να προμηθευτεί πατάτες για τους κατοίκους της Παλίνης με 28 λεπτά το κιλό, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο κόσμος έχει φτωχύνει και χρειαζόμαστε τα προϊόντα. Και πρέπει να πιέσουμε και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές. Το γραφείο όπου συμπληρώνονται οι αιτήσεις παρέμεινε γεμάτο όλη τη μέρα. Το τηλέφωνο δεν σταμάτησε να χτυπά και η ιστοσελίδα του Δήμου τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. Το αδιαχώρητο έχει προκληθεί στο Δήμο της Παλίνης από δημότες που έρχονται και παραγγέλνουν μαζικά μεγάλες ποσότητες πατάτας. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να κάνουν τις παραγγελίες τους ερχόμενοι εδώ στο Δημαρχείο με φάξ αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου. Σκοπός μας είναι αυτό να το επεκτείνουμε και σε άλλα μη ευπαθή προϊόντα. Λάδι, ρύζι. Κάποια άλλα ίσως προκυπευτικά. Μετά το Δήμο της Παλίνης και άλλοι Δήμοι της Αττικής έρχονται σε επαφή με παραγωγούς για να δώσουν τη δυνατότητα στους δημότες τους να αγοράσουν φθηνά προϊόντα. Ήδη ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει οι Δήμοι Νέας Ιωνίας, Πάτων, Αρτέμιδας, Παπάγου και Γαλατσίου, αλλά και Δήμοι σε άλλες περιοχές της χώρας. Εκτός από τους Δήμους, στο κίνημα των φθηνών προϊόντων μπαίνουν και φορείς και σύλλογοι ενεργών πολιτών, όπως ο Σύλλογος των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο του Βόλου, που ακολουθώντας το παράδειγμα της Εθελοντικής Ομάδας Πιερίας, ξεκίνησε την παραγγελία πατάτας από τους παραγωγούς αρχικά για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο και στη συνέχεια για όλους τους βολιώτες. Κάνουμε ένα κίνημα που ονομάζεται Άνωση Εθελοντές Βόλου με ιστοσελίδα άνωση.gr που θα διατίθενται προϊόντα κατευθείαν από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Απευθείας στους καταναλωτές προσανατολίζονται να πωλούν τα πλούσια προϊόντα τους και η παραγωγή της Κρήτης. Ελαιόλαδο, σταφίδα, κυπευτικά και μέλι θα διοχετεύονται στην αγορά χωρίς μεσάζοντες. Είμαστε ήδη στη διαδικασία, ανεβάζοντας το site της Ομοσπονδίας που είναι σχεδόν έτοιμο να έχει μέσα και αυτόν τον τρόπο πώλησης κατευθείαν από τους παραγωγούς στους καταναλωτές. Τα στοιχεία της Πασαγιές δείχνουν ότι η ψαλίδα της τιμής από το χωράφι στο ράφι είναι μεγάλη. Για παράδειγμα, οι μελιτζάνες και οι πιπεριές που φεύγουν από τον παραγωγό 80 λεπτά το κιλό, στα ράφια των σούπερ μάρκετ φτάνουν να πωλούνται 1 ευρώ και 40 λεπτά. Και τα μήλα που έχουν τιμή παραγωγού 90 λεπτά φτάνουν να πωλούνται 2 ευρώ το κιλό. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου ετοιμάζει μια εικονική διαδικτυακή λαχαναγορά. Για πρώτη φορά ο παραγωγός θα μπορεί να αναρτά τις ποσότητες που διαθέτει, την ποιότητα αυτών των προϊόντων, καθώς και την τιμή στην οποία ενδιαφέρεται να πουλήσει, και θα είναι αυτό διαθέσιμο για τον κάθε λιανέμπορο ή χοντρόμπορο, αλλά και για τον κάθε καταναλωτή.